γίνεται τι, μπάλος. Και από εκεί που κάνω αυτό το flash dance που κάνουν οι Ιρλανδοί, το κάνω και λίγο νησιωτικό. River, ρε παιδί. Αυτά ήθελα River να dance. Αποφύγω και καθόμουν να πίσω. Αυτά. Καλά έκανε σαν εγώ. Ήθελα. Τι είπε το παιδί. Κυρίες και κύριοι μου, καλώς ήρθατε εις το μεσημέρι. Yes. Μια εκπομπή τέχνης λόγου ποιήσης κουτσομπολιού, θα έλεγα, και κάτι βεβαίως, μάλλον. Και πληροφορίας, κυρίες και κύριοι, γιατί σαν σήμερα, το 2002, τι έγινε, πιστεύετε? Ε, μη το ξέρετε. Τι? Ανέβηκε στο κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών. Το πες. Πώς το πες. Βεβαίως, η Άγγελα η Μέρκελ. Η Άγγελα Μέρκελ βεβαίως μπήκε στο προσκήνιο του γερμανικού αυτού. Γίγνεστε. Βεβαίως. Και μετά από χρόνια ήρθε και στο δικό μας αυτό το περιβάλλον και μας έκανε... Ωραίο, αυτά που μας έκανε. Ωραίο πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άγγελα που το 2002 μπήκε στη ζωή μας. Πίσω σου. Πάντα το κορίτσι. Όμορφη γυναίκα. Όμορφη. Όμορφη στον τύπο της. Όμορφη στον τύπο της. Συμπαθητικιά δεν τη λες. Αλλά, κυρίες μου και κύριοι, τι ξεκινάει, τι έχει ξεκινήσει. Εβδομάδα γέλιου, χαράς στην εργασία. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αισιοδοξίας. Με το ζόρι πρέπει να βγαίνετε χαρούμενοι. Σας σχιζοφρενείς δολοφόνοι με το πριόνι. Γελάστε τον λόγο. Εμείς είμαστε οι ambassadors. Της χαράς στη δουλειά. Διευθύνει λοιπόν εβδομάδα χαρά στη δουλειά. Όπου κι αν είσαι, ξέρω, συχτηρίζεις την ώρα και τη στιγμή, βαριέσαι, δεν θες να πας. Θα χαίρεσαι. Οπα, να... Έτσι, να τη κοίτα πίσω, δώσ' το λίγο. Τι ώρα που ήρθαμε εδώ. Να σου πω κάτι. Δεν είναι πολύ μακριά από αυτό που κάνουμε εμείς κάθε πρωί. Νάτι, η εφορία μου. Δεν το πιστεύω. Ο έτσι πήγα εγώ σήμερα στην εφορία. Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Μπορώ, δεν μπορώ. Κάντα, γόρι μου. Έχουμε και κουίζ σήμερα, Λιάκο. Έχουμε. Για να δούμε. Το οποίο εντάξει, θα σας δυσκολέψει πάρα πολύ σήμερα. Βάλε τα δυνατά μου. Για να σε δω. Για λίγο. Για να δούμε. Ρίχτω. Ρίχτω, άμα δυσκολέψει, άμα κοντά. Ρίχτω αν τολμάς. Τι έγινε, φάγαμε τη γλώσσα μας. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Εσύ το ξέρεις. Κατευθείαν κατάλαβα. Από πού το κατάλαβες, μωρέ εσύ. Στην παραπλάνηση και το ψέμα. Σέρλοκ. Θα σας πω γιατί. Άμα σας πω από πού κατάλαβα. Από το Βότσαλο. Από το Βότσαλο πίσω. Όχι από την Καραβοτσάλα. Από το Λακάκι στο Μάγουλο. Όχι. Τώρα έχει μουσια. Αλήθεια. Όχι, καλά, γυναίκα. Γυναίκα. Σα την έφερα, βάζω τριπλοποδιές. Για ξαναβάλω τώρα στην Νικόλα, γιατί τώρα που είπε το λακάκι κάτι μου έκανε. Για ξαναβάλω την μπροστά. Γεννημένη τη δεκαετία του 70. Μάλιστα. Άρα είστε κοντά. Είναι στο χώρο του show της Biz. Κατάλαβα κι εγώ. Όχι, είναι μια φίλη μου από το σχολείο, δεν ξέρετε. Αλήθεια, η Τασούλα, την ξέρω. Είναι ηθοποιός. Δεν θα πω περισσότερα, πάμε να κάτσουμε, θα το πω μετά. Εσύ θα πας, θα κάτσουμε, γιατί εμείς θα μείνουμε εδώ. Κάτσε, γιατί πάω, αυτό ήρθε εννοώ. Η ώρα να περιδιαβούμε την ελληνική TV. Τα δα όλα! Τώρα έχεις κάποιον άνθρωπο στην προσωπική σου ζωή? Όχι, είμαι μόνη μου. Για να ξαναπαντρευτώ, ούτε κατά διάνοια. Εκτός αν βρω ένα πάρα πολύ πλούσιο Γιάννη. Μπράβο! Εβδομάδα χαρά στη δουλειά, ένα. Και δεύτερον, πολύ καλά λέει. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω να συμφωνείς με την Καστάνη. Συμφωνώ. Μην κοιτάς εγώ. Εσύ γιατί δεν το κάνεις αυτό? Δεν το κάνω γιατί δεν με θέλει ο πλούσιος. Άμα με ήθελε θα καθόμουν. Πήγε σε κάποιον πλούσιο και δεν σε ήθελε. Πες μου τώρα, εγώ να το συναντήσω. Γεια σας, κύριε πλούσια. Με θέλετε, μου λέει όχι. Λυπάμαι. Λέει. Έτσι, στα μούτρα, στο είπε. Στα μούτρα. Δεν σου πέταξε και ένα 5.000 στα μούτρα να τελειώσει. Ένα 5.000 εσύ είσαι από μόνη σου θησαυρός. Κλειψηματία. Προαγωγούλα, ο Ηλίας προαγωγούλα. Δείξτε με ντε, αφού έγλειψα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μπορεί εμείς εδώ στο πλατό μας να χορεύουμε. Καμιά φορά χορεύουμε μουσική που μας βάζει οξυνουφών, αλλά σε άλλα πλατό. Οξυφουνών, ρε παιδί. Οξυφουνών, whatever. Αλλά σε κάποια άλλα πλατό τραγουδάνε και μόνοι τους και χορεύουν και μόνοι τους. Γιατί τα κάνουν γιατί... όλα μόνοι τους. Ναι, υπάρχει άνθρωπος γι' αυτό. Ένα ζεμπέκικο θα μας χορέψετε. Να ξεκινήσει καλά το απόψινό επεισόδιο. Έλα, Σταυρίνα μου. Έτσι, για να μην νομίζει η Μάγδα ότι το έχει μόνο η Μάγδα. Δεν σας είδα και με πολύ όρεξη. Τι ακούτε? Έλα την μουσική λόγω χορού που κάνω. Έλα. Despacito. Δεν γνωρίζω σήμερα. Δεν πειράζει, μια χαρά το πάω. Έλα, Βασίλη. Και μια στροφή. Τώρα. Σου έχω κι εγώ να χορέψεις.
Τι. Όχι, κατέβασα. Έχω δικό μου ρυθμό, μισό λεπτάκι. Να, 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 να. Με δυσλεξία. Συγγνώμη, δεν καταλάβα. Τη Λοκίτα έλεγα. Ήταν το Λοκίτα στη Γρήγορη. Αυτό είναι. Κοίτα. Να 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 πούμε jukebox ο κύριος, έτσι δεν υπάρχει. Ναι, τον βάλαν τον άνθρωπο, πες ένα ζεμπέκικο, πες ένα τέτοιο. Πάρτε ένα μουσικό επιμελητή στην πολιτική. Έφυγε νωρίς όμως αυτός. Χτύπα ξύλο, δεν πάμε. Όχι, όχι από τη ζωή. Ο κύριος. Έφυγε από τον αδύναμο κρίκο. Ναι. Ο Γρηγόρης, δεν πειράζει, άφησε το στίγμα του. Άφησε το άφησε, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτό πρέπει να κάνει. Το ξέρεις, Κατερίνα, εσύ ότι. Άσπρη. Πέτρα, ρίχα. Το ξέρα και δεν. Όχι. Όχι, διακόπτω την κανονική ροή. Άσπρη τρίχα στην κεφαλή, κακά μαντάτα. Πού? Γενικότερα. Πού? Να δούμε για ποιον. Θεωρώ γελία την εικόνα του άντρα που βάζει τα μαλλιά του. Γιατί να μην εξοικειωθώ με αυτό που η φύση θέλει. Δηλαδή να έχω λιγότερα μαλλιά και να είναι άσπρα. Ασπρίζουν από πολύ νωρίς, πέφτουν από πολύ νωρίς. Ευτυχώς μόνο τα μαλλιά. Μπράβο, καλά. Και να χειροκροτήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη. Και μην βέβαια. Νομίζετε και το βάψιμο στο μαλλί τι είναι. Φρεντζές. Από κάτω δεν είναι λευκό. Βέβαια. Άρα τα κακά μαντάτα, αν είναι να έρθουν, θα έρθουν. Αυτό είναι εκεί ζωγό στην παροιμία. Πάντως δεν είναι και γοητεία του το μαλλί το άσπρο αυτό. Το έχει δώσει μια γοητεία τόσα χρόνια. Είναι υπέροχο. Εντάξει όμως, άμα σπρίζει από μικρό, θες να το περάσει και λίγο το χρώμα σου. Γιατί ρε φίλε να το περάσει. Γιατί ρε φίλε, άμα είσαι 20 και είσαι άσπρο. Ο Κλούνεϊ ρε φίλε το πέρασε. Ο Κλούνεϊ δεν τα βάψα στα 20. Άσπρισε στα 45. Όχι, πιο νωρίς. Πιο νωρίς, από μικρός, εκεί που έκανε το ER. Και τα, δεν τα στο ER δεν είχε άσπρα μαλλιά. Μετά, από εκεί, από το ER και μετά το άγχος θες. Δεν έρχονταν οι ρόλοι. Άσπρισε ο άνθρωπος. τι θέλω να πω. Βέβαια, πέφτουν και άλλα πράγματα στον κύριο Παπαδάκη. Τι. Ω, οι καρέκλες. Δεν είδατε που έπεσε προχθές. Ω, οι καρέκλες. Φοβηθήκα, θα πω τίποτα κακό. Δεν νομίζω. Σας παρακαλώ λίγο ησυχία. Ναι, και εγώ θέλω ησυχία. Συμφωνών, φάτο. Κάποιος ήρθε στο πλατό. Όχι. Ποιος. Πού πάει. Τι ήταν αυτό. Λαγός. Όχι. Λες, κουλάβι. Λες να είναι διαμάντι. Ο φακός. Πού είναι διαμάντι. Φακός. Διαμάντι που περπατάει. Τι είναι. Τι είναι αυτό. Α, ωραίος φακός, δυνατός. Βέβαια, υπάρχουν και του αυτοκίνητο. Μη φεύγεις. Ξέρω ποια είσαι. Ναι. Ποια είναι. Δεν ξέρω μόνο τι θέλεις από μένα. Άμα, ξέρω ποια είσαι, ναι. Ποια είναι αυτή. Τι ζητάς. Γιατί παρουσιάζεσαι σε μένα. Γιατί έχεις κάτι να σου πει, κοπέλα μου. Δώσε μου ένα σημάδι. Εγώ είμαι μια άγνωστη. Γεια σας, από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων είμαστε. Το φεγγάρι κάτι έχει να πει, ε. Έφυγε το φεγγάρι πολλά. Πανσέλινο. Πανσέλινο. Με την Πανσέλινο. Το έλεγε η θυρωρίνα μου. Με την Πανσέλινο δεν βγαίνουν αυτά τα φαντάσματα. Με την Πανσέλινο βγαίνουν. Αλλά η ατρόμητη κοπέλα, είδες, δεν άναψε τα φώτα του αυτοκινήτου, γιατί ξέρει ποια είναι. Του λέει, δεν θέλω να φωτίσω, ξέρω, είναι το φάντασμα. Αλλά τι θέλει, τι θέλει. Να σου πω κάτι, επειδή εγώ έχω κλέψει λίγο μια ματιά από το επόμενο επεισόδιο, ξέρω τι θέλει. Τι θέλει. Ξέρω τι θέλει. Αλλά πριν μάθετε, θέλω να πάρετε ένα ντουζάκι. Γιατί. Μυρίζουμε. Για να χαλαρώσετε. Α, εντάξει. Φεγγάρι. Ασπιρίνη. Ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο. Ζαγορά. Πιλίου. Ντουζάκι. Ποιος είναι το φάντασμα. Μωρέ, εγώ θα λουστώ. Α? Ναι, έλα να μπορεί. Γιατί δεν το πιάνει πάνω στο θήκη. Πόση ώρα λούζετε. Και να πω ότι έχει και πολύ μαλλί. Εγώ με την τρέσα πιο γρήγορα κάνω. Θάμπωσε το τζάνι.
Θέλεις να σε βοηθήσω σε κάτι. Ξαφνικά αλλού. Ή απλά θέλεις να με τρομάξεις. Να σε τρομάξω. Αν αυτό θέλεις, πραγματικά πίστεψέ με, το έχεις καταφέρει. Γιατί με τόση άνεση, το έχεις καταφέρει. Νάτι, νάτι, βγαίνει. Δεν καταλαβαίνω τι ζητάς από μένα. Έξαλλη τριχιά. Το φάντασμα. Πρώτα απ' όλα. Είναι αρκετά χαμογελαστό για φάντασμα. Ναι, επίσης... Εγώ τα φαντάσματα δεν τα ξέρω έτσι. Τα ξέρω λίγο γκρινιάρικα και φοβιστικά. Όχι. Αυτό είναι φάντασμα κλόουν. Και η Σαμάρα γέλαγε. Γέλαγε η Σαμάρα. Είναι χαριτωμένο φάντασμα, θα έλεγα. Είναι χαριτωμένο. Επίσης, αν του πάρει στο φακό, γίνεται μια πλυκοπέλα και βάζει για καφέ. Α, ναι, έλα καβάλα. Λοιπόν, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Έχει πολλή εξέλιξη. Το ντουζ δεν κατάλαβα τι ρόλο θα παίξει. Κατερίνα, ρόλο θα παίξει. Δεν ξέρει προφανώς από σενάρια. Ότι όλα αυτά ήταν ένα σκοτσέζικο ντουζ. Ήταν ένα σκοτσέζικο ντους. Επίσης σκηνοθέτησε ένα μικρό ακούς. Ατύχημα ήταν κι αυτό. Λεκτικό θα το έλεγα. Σαν αυτό που έπαθε. Έπαθε και η Φέη. Γιατί και εμείς θα μπορούσαμε τώρα όπως το έπαινα. Να γύρουμε. Ωραίο ρούχο. Ευχαριστώ. Ο Χρήστος μου. Δεν κανονίζει αυτά για μένα. Είσαι καλά, Φέη. Δεν κανονίζει αυτά για μένα. Είσαι καλά, Φέη. Τι πόνος είναι αυτός, αλλού πονάει, αλλού χτυπάει. Εγώ θα... Είναι σαν να πάω εγώ εδώ, συγγνώμη που θα περάσω μπροστά από τις κάμερες, να χτυπήσω εδώ... Και να πονέσεις. Και να πονέσω εδώ. Στο κεφάλι. Πώς γίνεται πάνω, αυτό. Πάνω, εδώ. Πώς γίνεται αυτό. Ατύχημα, ατύχημα εργατικό. Δεν θέλω να την κατηγορήσω την κοπέλα, εκτός αν η ένταση για να κάνει τη συνέντευξη ωραία για με τη Ζέτα Μακρυπούλια... Κοίτα εδώ. Δεν γίνεται να χτυπάς κάτω στο πέλμα. Το βρήκα. Τι. Ο Αστράγαλος, α, νόμιζα ότι χτυπάει εδώ στη γωνίτσα. Πέναλτι. Όχι, εδώ, εδώ, χτύπησε εδώ το παπούτσι. Για περιμένε. Κοίτα, για... φύγε από εκεί. Γιατί να το, μικρή... να το, έρχεται σε κοντινό εδώ. Έρχεται. Ο! Είναι το μακρινό αυτό. Περίμενε, τώρα θα έρθει. Θα έρθει το κοντινό. Ξέρει τι πιστεύω ότι κοίτα, έγινε. Να το, να το. Χτυπάει εδώ και πιάνει αυτό. Όχι, άρα... ξέρεις τι έγινε. Τι έγινε. Χτύπησες καλό στο παπούτσι και λέει κάτσε μην έχει κοπεί κανένα κουμποματάκι, κανένα τέτοιο και φύγω ξεπόλυτη. Παιδιά, αφού πόνες, αφού έκανε τον ήχο του πόνου αυτό. Δεν είναι το ήχο του κουμπιού. Πάντως, ναι. Ωραιότατη βγαίνει και χωρίς φίλτρα η Φέη μας. Ωραιότατη. Α, ναι. Γιατί να βγαίνει με φίλτρα. Εμάς είναι ξεκάθαρο, είμαστε φιλτράρες. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, αλλά τα φίλτρα τους όλους δεν χρειάζονται. Σου λέει και η Ναταλία Γερμανού, να θα σου το πει ξεκάθαρα. Πάμε σε αγαπημένο σου θέμα, Φωτεινή, μιας και είσαι Instagrammer της παρέας. Τα φίλτρα, μακριά από εμάς, εμείς δεν χρησιμοποιούμε φίλτρα πουθενά. Που λέει ο λόγος. Πουθενά δεν. Μόνο του καφέ δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμα. Μόνο τα φίλτρα του καφέ δεν έχουμε χρησιμοποιήσει, αυτό είναι αλήθεια. Έχει δίκιο. Πάρ' το πάνω σου τώρα, γιατί εγώ δεν θέλω να μιλήσω, γιατί εγώ ξέρω. Εντάξει, να σας πω εγώ κάτι. Εγώ ξέρω. Δηλαδή να βγούμε αμφιλτράριστες. Εσύ δεν έχεις φίλτρο. Η Ναταλία έχει φίλτρο. Έχει λαγό. Φαντάζεσαι. Και το κλείνουμε σε γενικότερη. Ο Ηλίας έχει φίλτρο. Εσύ έχεις φίλτρο. Εγώ δεν έχω φίλτρο. Έβαλες η Ναταλία φίλτρο. Έχει φίλτρο. Έχει φίλτρο. Δεν έχει φίλτρο η Ναταλία. Ναι, να ρωτήσω ξέρεις. Κάτι για να μας πει. Νατάσα, τηλεοπτικώς μπορούμε να φιλτραριστούμε. Για φτιάξαμε λίγο κλόουν. Εγώ πάντως δεν χρειάζομαι φίλτρο γιατί είμαι αρκετά νέος. Η Ναταλία ξέρω ότι θέλω φίλτρο. Θέλω να με διακόψει, μην πω αυτό που θέλω να πω για την Ναταλία. Το... Φοβάσαι. Όχι, πες το ρε. Πες το, η Ναταλία ξέρω τι. Η Ναταλία ξέρω ότι δεν έχει φίλτρο. Εντάξει, γροθιά στην ελληνική σομπίζ. Ο κύριος Μπράτης άραγε έχει φίλτρο. DNA. Και επίσης DNA έχει. Από πού κρατάει σκούφια του Μπράτη, μεγάλη έκπληξη αμέσως τώρα. 1,86 είναι το κορίτσι, έχει έρθει από το Ιράν. Καταρχήν μην ξεχνάτε ότι έχω 1% περσικό DNA και από το Ιράν. Εσύ. Ναι. Δεν το ξέρω. Έκανα DNA test. Έκανα, ναι. Ξαναπέστε αυτό. Λοιπόν, έκανα DNA test. Είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα, Νότια Βαλκάνια, που είμαι 95%. Ναι. 4% Ρώσος, Καζακστάν. Τέλειο. Και 1% Πέρσης, από το Ιράν. Και αυτό το DNA test που γίνεται, θέλω να το κάνω κι εγώ. Παίρνεις μια μπατονέτα. Είναι το, το καλείς από το National διαδίκτυο. Geographic. Okay, παίρνεις από το διαδίκτυο, στέλνεις ένα mail, σου στέλνουν μια μπατονέτα τη γλύφης. Ειδική μπατονέτα. Όχι, άι, πήραμε μια μπατονέτα, κάμαμε το τεστ. Τη βάζεις ένα κουτάκι, τη στέλνεις πίσω, πληρώνεις κάποια λεφτά. Δεν είναι πάρα πολλά, δεν έχει σημασία. Μπείτε στο διαδίκτυο, θα καταλάβετε Ηλία. Πόσα. Και μετά από κάποιους μήνες, σας στέλνουν με mail τα αποτελέσματα. Έχει κάνει και η Σύση. Ναι, η οποία έχει βγει κάπου.
Όχι, δεν είχε πιάσει. Κάνα τεστ στο Facebook θα είναι αυτό που λένε πέσει να σα αρέσει η γάτα ή ο σκύλο. Είναι πολύ εμπεριχατωμένο. Θέλω να κάνω κι εγώ. Να ρωτήσω κάτι, μπορούμε εμεί τώρα να δει ο Ηλίας να κάνουμε το τεστ. Μα γιατί να καλέσει την πατονέση. Θα βγει ότι είμαι Κολομβία, Βραζιλία, κάπου από εκεί. Κι εγώ ψηλό ξέρω. Έχω Τσεχία, Σουηδία. Εγώ έχω σίγουρα Σουηδία και Μεγάλο Αλέξανδρο. Επίσης, γι' αυτό και από αυτό το τσέχικο παρελθόν μου και το μόντελινγκ, ξέρω ότι οι σχεδιαστές Πούτιν και Τραμπ κάνουν τα καλύτερα νηφικά. Ποια είσαι? Είμαι η Ντανιέλα Γιατρού. Του γιατρού? Του γιατρού. Το αγαπημένο μου μοντέλο είναι Winnie Harlow. Θέλω να γίνω σεϊκ. Είναι η Ρίνα Σεϊκ. Α, ωραία, εντάξει, σώθηκα. Η Αμβρόζιο μου αρέσει και η Ραντατόφσκι που είναι έτσι πιο. Μ' αρέσει πολύ η Έλσα Χόσκ. Γιατί φοράει βρακιά και είναι άγγελος. Και η Τζίτζι Χαντίτ. Α, πες μια άλλη. Τη Τζίτζι Χαντίτ. Πού είναι τόξιδη και η Τζίτζι, ε. Έχουμε μιλήσει για σχεδιαστές, αλλά. Ποιους έχετε σκεφτεί να μου πείτε? Ο Πούτιν και ο Τραμπ. Τίποτα. Τώρα το. Αυτό. Αυτό. Να σας πω κάτι. Σημαίνουν δύσκολα πράγματα. Όταν ακούσω τους σχεδιαστές είναι ο. Ο Τραμπ και ο ένας και ο άλλος. Άκουσε. Εδώ καλά-καλά δεν είναι πρόεδρος. Καλά, και εμείς μικροί, όταν δεν ξέραμε τους συγγραφείς, δεν λέγαμε έχω διαβάσει, ξέρω εγώ, τον Χάιπενχάουερ. Ξέρει ο άλλος. Ναι, αλλά έβαζες κάποιο στο μυαλό σου. Ιδεατό. Δεν έβαζες, ας πούμε, πες να σχεδιαστεί. Μπερδεύτηκε το κορίτσι μου, ρε. Μπερδεύτηκε το. Μα είπε και τον Πούτιν, είπε και τον Τραμπ. Καλά να μπερδεύει τον Πούτιν και τον Τραμπ. Ήθελε και τις δύο υπερδυνάμεις να καλυφθεί από όλες τις μπάντες. Τέλος πάντων, κυρίες μου και κύριοι, δεν πειράζει. Το ζήτημα είναι να είμαστε χαλαροί στη νέα γενιά. Να, τη διόρθωσε, τώρα θα το μάθει. Και να σου πω κάτι, τώρα ναι. Έχω αγχωθεί πάρα πολύ. Γιατί? Θα ήθελα ένα μασάζ. Θέλεις? Ναι, δεν θες. Ο κύριος Μπράτς πάντως το έκανε. Ωραία, φέρτε το μασάζ. Θα πάμε πρώτα όμως στο ποίημα, γιατί πρέπει να κάνουμε το ποίημα πρώτα. Βεβαίως, εννοείται. Συγγνώμη, δικό μου λάθος. Ηλία. Ήρθε η ώρα σας. Ήρθε η ώρα της ποίησης, η ώρα του πνευματικού οργασμού. Οπότε καθίστε αναπαυτικά στην καρέκλα σας, πάρτε χαρτομάντιλα και το κινητό σας, γιατί εσείς θα καθορίσετε ποιο ποίημα σας αρέσει, ψηφίζοντας το TV Open. Υπάρχει και application να ψηφίσετε από όπου και αν βρίσκεστε. Μάλιστα. Οπότε το μυαλό μου είναι θολό. Έχω δίπλα μου αυτούς τους δύο σπουδαίους, θα έλεγα, ποιητές και θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως για να μάθω τι τους έχει εμπνεύσει και τι έχουν ετοιμάσει σήμερα για εμάς. Κατερίνα, είσαι η πρώτη που θα μας πεις από τι έχεις εμπνευστεί και τι έχεις ετοιμάσει. Εγώ μάνι-μάνι από το χτύπημα της Φέης, της Κορδά. Μπράβο. Ναι, μάνι-μάνι. Θέλω και εμπνεύστηκα ένα ποίημα σε σχέση με τη Φέη της Κορδά. Θέλετε να τα ακούσετε? Από τη Φέη τελικά. Να σε ακούσουμε, λοιπόν. Στον ύπνο μου πετάχτηκα και ρώταγα τι φταίει. Γιατί είδα ένα όνειρο πως κόντεινε η Φέη. Ήτανε, λέει, τόσο κοντή, πολύ κοντή, πινέζα. Και προσπαθούσε μάταια να πιάσει μια φριτέζα. Της λέω, Φέη, κόντεινες. Τι σου συνέβη, Φέη? Μπήκε καλέ στο πλήσιμο και τότε αυτή μου λέει. Ήμουνα πάντοτε κοντή. Ήμουνα πάντα μήνυ. Να ξέρει η κακία σου στο τέλος δεν θα μείνει. Ούτε ένα χειροκρότημα. Τι ίστρο ήταν αυτό. Τι έμπνευση. Τίποτα, τίποτα. Δεν άρεσε. Όπως είπαμε, TV Open, γιατί εσείς ψηφίζετε ποιος θα το κερδίσει αυτό το φτερό σήμερα. Και πάμε έτσι, σαν το φτερό στον άνεμο, πηγαίνω στον επόμενο ποιητή, τον Παύλο Σταματόπουλο, που έχει ιδιαίτερες καλλιτεχνικές ανησυχίες. Ναι, και σήμερα θα μας πει από τι έχει εμπνευστεί και τι έχει ετοιμάσει. Παύλο. Να σας πω, κύριε Γκότς, εγώ θα εμπνευστώ, θα συνεχίσω να εμπνέομαι από το πρωί. Από το πρωί θα εμπνέομαι και από τη Σταματίνα Τσιμψιλή. Γιατί θέλω να συνδυάσω λίγο τη Σταματίνα με την Ιχθυόσκαλα. Θα καταλάβετε γιατί. Είδα χθες μια Θερίνα που έμοιαζε με τη Σταματίνα. Ίδιο βλέμμα, ίδια μάτια. Μου έγινε η καρδιά κομμάτια. Είχε και το ίδιο ύφος. Σαν να την απασχολούσε γρίφος. Είσαι εσύ, βρε Σταματίνα, λέω εγώ από μέσα μου. Πρόσε την Αθερίνα. Τότε μου κλείσε το μάτι και μου γύρισε την πλάτη. Όποιος ξέρει, κάτι είδε. Στην Αγγλία, σε Βαγδάτη, σε όλες αυτές τις χώρες. Ή ακόμα στην Αθήνα. Ψάχνω, τι λέτε, αυτή την Αθερίνα. Εγώ είδα στο κυρία. Εγώ γιατί εμείς οι καλλιτέχνες έχουμε μάθει να λιγάμε μπροστά στο τέλειο. Εγώ με βουβό θαυμασμό, γιατί δεν θέλω να επηρεάσω το κοινό. TV Open, έχετε λίγο ακόμα χρόνο για να αποφασίσετε πού θα πάει αυτό το φτερό, αλλά θα δώσω
20 δευτερόλεπτα στον καθένα, έναν, για να σας πείσει να τον ψηφίσετε. Κατερίνα, είσαι πρώτη, έχεις 20 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι το κοινό πρέπει να στηρίξει το δικό μου πείμα. Βάλε γλύψιμο. Πρώτα απ' όλα, γιατί το κοινό είναι αυτό που μας φέρνει εδώ. Το κοινό είναι αυτό που μας κάνει αυτό που είμαστε. Είμαστε στα χέρια του. Το αγαπάμε, το λατρεύουμε. Το παράκανες. Και το μειώνω. Και έχω να πω στο κοινό, αυτό το κοινό που μας στηρίζει, που μας αγαπάει, που δεν θα ήμασταν το τίποτα δηλαδή, ότι εμπνεόμενοι από ένα γεγονός που όντως συνέβη. Ήθελα να δω, επειδή είδα τα τακούνια, λέω μου πώς ήταν κοντή η face στον ύπνο μου. Αλλά τι είναι το κοντό στο ύπνο. 5 δευτερόλεπτα, δώστε όλα το τώρα. Το κοντό στο ύπνο, στον ύπνο είναι γούρι, φέη μου, είναι γούρι. Φτάνει, αυτά ήταν. Παύλο, λοιπόν, 20 δευτερόλεπτα πάμε. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να σας φάω και τα 20 δευτερόλεπτα. Το ποίημα μου έτσι κι αλλιώς ήταν μεγάλο και καταπληκτικό. Θέλω να πω απλό στην Κατερίνα ότι ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη face σήμερα. Ενώ... Σε παρακαλώ, Κατερίνα. Μας. Ενώ η σταματίνα, που είναι μια μικρή αθερίνα, είναι και ένα ψάρι ωραίο, το οποίο το τρως πάρα πολύ με το καλοκαίρι, με το τσιπουράκι, με το λαδάκι. Που είναι το... Στη μαγειρική το πήγες και χάνεις. Βεβαίως. Και θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, στα 8 δευτερόλεπτα που μένουν... 1000 ευρώ σε όποιον ψηφίσει. Αν δεν ψηφίσετε σήμερα, θα συνεχίζω να γράφω ποίηματα. Γι' αυτό ψηφίστε κάτω, στον Παύλο, στον Παύλο. Αυτά ήθελα να πω. Να λήξει. Κλασικά, κλασικά, κλασικά. Ευχαριστώ, παιδιά. Δεύτερη μέρα, πού θα πάει όλο αυτό, δεν ξέρω. Θέλω να μείνω απλή κοπέλα, δεν θέλω. Okay, μείνε σε απλή κοπέλα. Θέλω να σας πω ότι κληρώνεται σε λίγο καιρό το αυτοκίνητο, γι' αυτό πρέπει να στέλνετε μήνυμα στο 14999. Ένα αυτοκίνητο που έχετε αγαπήσει πολύ είναι το Opel το Corsa, παιδιακή έκδοση 120 edition. Παράλληλα και τα 1000 ευρώ μετρητά από την Viocarpet θα είναι έτοιμα να κληρωθούν. Αν στείλετε αυτό το υπέροχο μήνυμα, σταθερό κινητό 14999, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή SMS Open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999. Απλά τσαράτα παλικαρίσια. Ξέρετε, τάπατε. Ναι. Ωραία. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Μην ξεχνάτε ότι αύριο Πέμπτη κληρώνουμε τα 1000 ευρώ της Viocarpet. Ο Θούβου επανέρχεται σε λίγο ο φανερός πράκτορ και όχι μόνο αυτός. Έχουμε πολύ κατινάζ. Φύγαμε. Βραδιά ξημερώτα, για αυτό το μέρο θα νύχτες μελαγχολικές που δεν είσαι εδώ. Βραδιά. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο μεσημέρι Yes. Και πριν πάμε στο τη χαμπάρια, έχουμε ένα quiz. Έχουμε ένα quiz. Για να ξαναδούμε τη φωτογραφία για να θυμηθείτε ή να φανταστείτε ποια μπορεί να είναι. Όπως είπαμε, Ελληνίδα Σταρ, ωραία γυναίκα. Όμορφη κοπέλα. Και σήμερα είναι πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Μου αρέσει αυτή η πόζα αυτή. Αν σε ρωτήσω κάτι, θα μου απαντήσει με ειλικρίνεια ή θα μου πει ψέματα για να παραπλανήσεις. Αν μπορώ. Είναι ηθοποιός. Δεν μπορώ. Εντάξει είναι. Ωραία. Ωραία. Καλή μας σπιούνι. Και έχει και μία αδερφή. Ωραία. 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 Καλή μας σπιούνι, παπάκι, μεσημέρι, κάτω παύλα, Yes. Καρφώστε και βοηθήστε μας. Αν και κάτι, εγώ το λακάκι και πάλι και αυτή την πόζα, την αυγενικό, την έχω κάπου ξαναδεί. Τέλος πάντων, κάπου πάει το μυαλό μας. Βοηθήσα μας και εσείς, αλλά βέβαια, τι χαμπάρια. Τι χαμπάρια, ρε παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα με τα πιο juicy νέα της showbiz. Θα ξεκινήσω με τη Face Κορδά και με τις αποκαλύψεις που έκανε για το διαζύγιό της από τον Γιώργο Λιάγκα. Η παρουσιάστρια του Αντένα πέρασε ένα Σάββατο παρέα με τον Γιώργο Παπαδάκη. Οι δυο τους πήγαν για ψώνια, έφαγαν και κυρίως κουβέντιασαν. Πάνω στη συζήτηση, ο Γιώργος Παπαδάκης αναφέρθηκε στο διαζύγιό του. Ήταν τότε που η Face προχώρησε σε μια προσωπική ευνηδιαστική εξομολόγηση. Επειδή το έζησα, δεν σημαίνει ότι όλα καλά. Δηλαδή μπορεί καμιά φορά στην κουβέντα να ακούσω μωρέ, όλα τα ζευγάρια, τα περισσότερα ζευγάρια στην Ελλάδα, πια ένα μεγάλο ποσοστό, παίρνουν διαζύγιο. Δεν είναι αυτό ότι είναι όλα καλά. Ούτε το ήθελα, ούτε ότι... Έτσι.
Έτσι. Το ιδανικό είναι να μένει το ζευγάρι μαζί. Και συνεχίζω με μια επίσης μεγάλη αποκάλυψη διαστόματος Ελένης Καστάνη. Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή στην Φωλιά το Κούκου και την έριξε την βόμβα της. Η Ελένη Καστάνη, μετά από ερώτηση δημοσιογράφου, αποκάλυψε πως πήρε 10.000 ευρώ σε επεισόδιο σειράς. Έλεγε ο Απόστολος Γκλέτσος ότι κάποτε οι πρωταγωνιστές έπαιρναν στην τηλεόραση στην ιδιωτική πριν από την κρίση 10.000 ευρώ το επεισόδιο. Εσύ πήρες ποτέ ένα τόσο μεγάλο ποσό? Ομολογώ πως πήρα. Για ποια σειρά, το τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή? Αχ, δεν θέλω να πω, γιατί οι συνάδελφοι θα τρελαθούν, αλλά πήρα μία φορά. Ο γοητευτικός Τούρκος ηθοποιός Τζαν Γιαμάν από τη σειρά του Σκάι Φτερωτός Θεός ήρθε στην Αθήνα και έχει προκαλέσει φρενίτιδα στις Ελληνίδες και όχι μόνο. Μάλιστα, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, ο ηθοποιός επισκέφθηκε τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και το ίδιο βράδυ διοργανώθηκε ένα μεγάλο πάρτι προς τιμήν του στο κέντρο της Αθήνας. Το παρόν έδωσαν άνθρωποι της τηλεόρασης και δημοσιογράφοι για μια πρώτη γνωριμία με τον Τούρκο ηθοποιό. Ανάμεσά τους βρέθηκε και η ταινίστρια Μαρία Σάκαρη. Μάλιστα, πολλοί απόρρισαν που την είδαν και θα σας πω πως βρέθηκε εκεί. Ο πατέρας της Μαρία Σάκαρη είναι ο άνθρωπος που φέρνει τις τουρκικές σειρές στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείπει από το πάρτι που δόθηκε για έναν των πρωταγωνιστών των σειρών αυτών. Ο πρίγκιπας Χάρη, σύζυγός του Μέγαν Μάρκλ και ο Άρτσι, το 4 μηνών αγοράκι τους, άρχισαν στον νότο της Αφρικής την πρώτη τους επίσημη οικογενειακή επίσκεψη μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έφτασαν το μεσημέρι στο Cape Town με αεροσκάφος της γραμμής, καθώς πρόσφατα αποδοκιμάστηκαν για τα ταξίδια που έκαναν με ιδιωτικό τζετ. Όπως βλέπετε στις φωτό και στα βίντεο, το διασκέδασαν ιδιαίτερα με τη Μέγκαν να κλέβει την παράσταση και πάλι. Γενέθλια είχε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και το κορίτσι μας ταξίδεψε μέχρι το Παρίσι για να τα γιορτάσει. Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες και στα βιντεάκια που ανέβασε η Queen Dina, ζει μαγικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Μάλιστα, από την ώρα που πάτησε το ποδαράκι της, δεν σταμάτησε να αναρτά στιγμιότυπα και να απολαμβάνει τις βόλτες της δίπλα στον ποταμό Σικουάνα, ενώ κάθε βράδυ κάνει wine tasting μαζί με την παρέα της. Έχει κάθε λόγο να χαίρεται ο Γιάννης Βαρουφάκης, καθώς το βιβλίο του βρίσκεται στα 100 καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα, σύμφωνα με την Guardian. Το βιβλίο Adults in the Room, ενήλικη στο δωμάτιο, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και εντός και εκτός Ελλάδας. Πρόκειται για το βιβλίο του, στο οποίο βασίστηκε η νέα ταινία του Κώστα Γαβρά. Σύμφωνα με τον Guardian, αποτελεί ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία που έχουν εκδοθεί από το 2000 και μετά. Συγκεκριμένα, η Βρετανική εφημερίδα το έβαλε στην 86η θέση της λίστας που δημοσίευσε. Ωραία, θα το δω, θα το πάρω να το διαβάσω. Καλύτερο και από το Harry Potter. Γιατί? Τι είχε ο Χάρη Πότερ? Το είπε άλλο και η γυναίκα του, ότι είναι ένας βαθιά πνευματώδης άνθρωπος ο Βαρουφάκης και με χιούμορ και με μόρφωση. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτό. Να σας πω κάτι, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κοίτα, δεν θέλετε. Credit, θα έλεγα, είναι credit, γιατί και εγώ δεν πιστεύω ότι ο Γαβράς θα έπαιρνε ένα βιβλίο που δεν θα ήταν αξιόλογο για να το κάνει ταινία, γιατί είχε και καιρό να κάνει. Έχω μια περιέργεια να το διαβάσω τώρα. Καλέ, ελληνικά έχει βγει, γιατί μόνο Adults in the Room, μόνο ξένα είδα. Δεν θα έχει βγει σε μετάφραση, λογικά θα έχει βγει. Αλλά από την άλλη, όμως, θα καταλαβαίνεις εσύ τους οικονομικούς όρους. Θα πάρεις καμπάρι. Γιατί τι είμαστε. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στο βιβλίο αυτό περιγράφει και όλη αυτή την περίοδο και με το δημοψήφισμα και πριν το δημοψήφισμα. Και μέσα στα Eurogroup λέει και τέτοια. Άρα κατηνάζει, έχει να το καταλάβουμε. Δεν ηχογραφούσε που είχε ακουστεί. Δεν ηχογραφούσε. Νομίζω ότι δεν ηχογραφούσε, όχι. Ναι, που είχε έτσι γίνει έχει θέμα. Πει, έχουν υποθεί κάποια πράγματα. Το είπε και ο ίδιος. Παιδιά, θα πάρουμε το βιβλίο και θα κάνουμε το σωστό, το κατηνάζω, να το διαβάσουμε. Αυτό που μ' άρεσε ήταν η εξομολόγηση της ΦΕΗΣ και το πιστεύω απόλυτα αυτό, ότι καμία γυναίκα δεν παντρεύεται ξεκινώντας για να χωρίσει. Σαφέστατα λέει ότι η γυναίκα, προφανώς, όταν οι διαφορές είναι μεγάλες, φυσικά και δεν ήθελα, λέει, να χωρίσω. Βέβαια, διάβασα ένα τίτλο που έλεγε «Δεν ήθελα το διαζύγιο». Δεν νομίζω ότι λέει αυτό ακριβώς. Λέει νομίζω, ότι δεν ήθελα να αποτύχει ο γάμος μου. Καμία γυναίκα, αυτό που λες ισχύει, γενικότερα δεν θέλει να φτάσει ο γάμος της σε ένα τέλος, καταρχάς. Γιατί για μια γυναίκα, θεωρώ εγώ, που δεν. Εντάξει, δεν το έχω ζήσει, αλλά κουβεντιάζοντας με γνωστούς και φίλες. Για μια γυναίκα είναι ακόμα πιο δύσκολο το διαζύγιο, γιατί από εκεί που βρίσκεται μέσα μια οικογένεια και προστατευμένη, βρίσκεται μόνη, αν έχει και παιδιά, με τα παιδιά, γιατί συνήθως τα παιδιά πάνε με τη μητέρα. Επομένως, όλο αυτό φαίνεται αρκετά μεγάλο και βουνό. Επομένως, και
Και ναι, από αυτή την πλευρά να το πάρεις, πάλι δύσκολο. Βέβαια, όταν μιλάμε για οικογένεια και υπάρχουν και παιδιά, δεν ξέρω, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν γνωρίζω, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται σπίτι, αλλά ναι, γενικότερα, αν το κλίμα μέσα είναι το τοξικό, ίσως είναι το καλύτερο. Μπορεί να μην είναι το ιδανικό σίγουρα και το καλύτερο σίγουρα να ήταν μαζί, αλλά μπορεί να. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα που λες. Ότι καλύτερα ευτυχισμένα παιδιά και γονείς χώρια παρά οι γονείς μαζί για το κοινωνικό, γι' αυτό το στάτους το κοινωνικό. Είναι χωρισμένοι. Βέβαια, αυτά είναι παλιά εποχή πια. Εμείς τα λέμε πολύ ωραία στο τραπέζι μας και καθισμένοι εδώ με το καφέ μας. Και χωρίς να έχουμε παντρευτεί. Ναι. Αλλά αν μπούμε λίγο στα παπούτσια μιας γυναίκας που δεν αντιλαμβάνεται και το μέγεθος της τοξικότητας μέσα στην οικογένεια, γιατί εκείνη ζει το πρόβλημά της. Εσύ απ' έξω μπορείς να το καταλάβεις και όντως να είναι αυτή η λύση. Αλλά καμία γυναίκα δεν θα δεχτεί σαν πρώτη λύση να είναι το διαζύγιο. Γιατί θεωρεί ότι τα παιδιά της πρέπει να έχουν και την προστασία του πατέρα του. Κανονικά αυτό πρέπει να γίνεται, γι' αυτό εγώ χαίρομαι τα σύγχρονα ζευγάρια που ναι μεν αλλάζουν κατευθύνσεις, αλλά είναι πάντα οικογένεια. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Συγκινήθηκε πολύ σε αυτό το σημείο. Πολύ συγκινήθηκε, την είδα, ναι. Ναι, και νομίζω ότι ήταν από τις πιο έτσι ωραίες στιγμές που την έχω δει. Τώρα στεναχωριέμαι, γιατί τώρα θα έχει ακούσει και το πείμα μου, θα έχει ξανασυγκινηθεί με τη δημιουργία. Από κλάμα σε κλάμα πηγαίνει. Η Ελένη Καστάνη που ρίξε τον μπομπέτο της. 10.000 ευρώ το επεισόδιο. Δηλαδή κάνει 5 επεισόδια μια χαρά. Άμα ήταν στο μωρί, πάει να πει ότι δεν ήθελα να το πει για να μην το ακούσει η ρόπα. Στο τι ψυχή θα παραδώσει, μωρή. Ναι, εκεί δεν είναι και η ρόπα. Ρόπα, ράντου. Ναι, τσιμιτσέλη, αλλά εντάξει, αυτό ήταν η πρώτη εμφάνιση. Άβα Γαλανοπούλου. Και εντάξει, η Άβα αποκλείεται να παίρνει 10.000. Ήταν οι τέσσερις βασικοί ρόλοι. Γιατί και η Άβα τότε ήταν στα ντουζένια. Ναι, αλλά. Πάντως, όμως όσο και να παίρνανε τότε, πιστεύω ότι δεν υπήρχαν τα μυαλά στο να καταλάβουν να γίνει σωστή διαχείριση των χρημάτων τότε. Χωρίς πάλι να ξέρω ότι μπορεί να έχει κάνει ο καθένας. Αλλά δεν είναι και λίγοι τοποί που παίρναν τόσα λεφτά και έχουν βγει μετά από τόσα χρόνια και έχουν πει ότι. Να σου πω και έχουν οικονομικά προβλήματα. Και ο Χαϊκάλης δεν έπαιζε. Ο Χαϊκάλης. Άρα γι' αυτό μήπως δεν ήθελε να πει τα 10.000 κάποιος θα πήρε. Αν ήταν σε αυτό το σύριαλ. Ναι. Πως ήταν σ' άλλο. Ναι, αλλά όταν είπε ο Πουλόπουλος στο Μωρή, το ότι η ψυχή θα παραδώσει Μωρή, έκανε ένα μικρό είπε, κόμπο. Δεν θέλω να πω για να μην συγχυστούν και οι συνάδελφοι. Άρα αυτό οι είναι. Συνάδελφοι ήταν πιο ρηγμένοι. Όντως έχει δίκιο ο Παπάνο Νικόλας. Τέσσερα επεισόδια. 40 χιλιάρικα. Χάλια. Έλα, μωρέ, δεν πήγαινα. Λίγα. Δεν πάω. Και το πλούσιο καμπρό, γιατί το ψάχνουν τώρα η Ελένη Καστάνη. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχει κάνει το κομποδεμά της από τότε. Το κομποδεματάκι της. Ψάχνει πλούσιο για να μην πέσει κάποιος που τη θέλει για τα λεφτά της. Από τότε με τα ΦΠΑ και με όλα αυτά δεν θα έχει μείνει κολυμπηθρόψιλο. Η γαλαζοέματη στο Σάξες. Σάσεξ. Σάσεξ. Το Σάσεξ. Η Σάξεξ. Η γαλαζοέματη. Ό,τι και να κάνει η, πώς τη λένε, την κοπέλα. Η Μέγαν. Δεν θέλετε το όνομά τη. Βλέπει υποτίμηση. Πώ τη λένε την κοπέλα. Η Μέγαν, λέμε. Η Μέγαν, δεν θέλω να την επαναλαμβάνω. Επειδή έχει γίνει πριγκίπισσα και εσύ έχει μείνει εδώ, στο μεσημέρι. Εγώ θα πήγαινα πριγκίπισσα εγώ που δεν με αφήνουν ούτε στα πουλάκια να πάω γιατί ήταν τη βασίλισσα. Η Κατερίνα δεν μπορεί τα στέματα. Δεν μπορώ τα στέματα, μπράβο αγάπη. Δεν πήγα στα πουλάκια. Στα πουλάκια γιατί δεν πήγε. Δεν πήγα στα πουλάκια γιατί ήταν βασιλικά ο τέτοιο. Και δεν με αφήναν οι γονεί μου γιατί ήμασταν άλλοι. Τι πουλάκι θα ήσουν αλλιώ. Μπούφο. Το έχουμε ξαναπεί. Ενώ είχε κατηγορίε πουλάκια. Ναι, τα πουλάκια τα γνωστά. Είχε του λύκου, τα λυκόπουλα, τα πουλάκια. Τα λυκόπουλα τα είχαμε εμεί. Στα λυκόπουλα. Δεν είχαν πουλάκια. Του οδηγού. Πέραν τούτου, ό,τι και να κάνει, η κοπέλα αυτή είναι ξινή. Σα το λέω εγώ. Για αυτό. Κοστινέ Σπυροπούλου. Όχι, Κοστινέ Σπυροπούλου. Γιατί αυτό δείχναμε σαν πλάνο. Όχι. Τη Μέγαν λέω εγώ, η οποία φεύγουν οι υπαλλήλοι βροχή από δίπλα της. Εγώ νομίζω ότι είναι τέτοιο, σκευωρία. Τι σκευωρία, μπορεί να φύγανε πέντε άτομα. Της άλλης της νύφης, τους έχει πληρώσει από δίπλα. Και στην άλλη την νύφη γίνεται ουρά να πάνε να πιάσουν θέση. Ποιος το λέει αυτό, μωρέ. Και μάλλον έχουμε είναι ξανά έγκυος. Εγώ νομίζω... Αλήθεια, λες. Βόμβα. Σου λέει η κυρανίτσα τρίτο, μου τότε. Δηλαδή. Τέταρτο. Πότε το κάνανε το τρίτο και δεν πήρε χαμπάρι. Τέταρτο, γιατί η γυναίκα που κοιτάει το σπίτι της και δεν κοιτάει και το επίδομα. Τα μεϊντάνια κάνει παιδιά. Το τσιμπήσανε και το επίδομα πολυτέκνου. Άντε. Το βλέπεις. Η γυναίκα που δεν κοιτάει τα μεϊντάνια κάνει τώρα παιδιά. Τώρα σίγουρα είναι έγκυος ή θα μας διαψεύσει το Μπάκιχαμ. Όχι, τώρα θα βγει. Μα είναι και η Κέιτ, 45 κιλά. Και έγκυος να είναι συν 5 τι είναι, σαν να έχει πει μια μπύρα. Εσύ από πού το διάβασε τώρα αυτό, αλήθεια. Διάβασα από το Ιντερνετ που ενημερώνομαι. Από ποιο site. Βασιλικά.gr. Εγγράψε, παιδιά, ένα σούπερ από κάτω, έγκυος ή... Όχι, μην το λέτε σιγουριά. Όχι, γιατί. Είπα το... μάλλον, είπα και... μάλλον. Και κάτω ένα DVD να το στείλουμε στο Μπάκιχαμ. Μη φοβάσαι, μας στείλει η Ελισάβετ μήνυμα. Εκεί, έλατε. Στείλ το. Γράψ' το. Σπυροπούλου, τα ταξίδια της. Τι να κάνει η κοπέλα. Εγώ ξέρω γιατί πήγε εκεί. Όμως δεν μπορώ να μιλήσω. Αφού θα μιλήσεις. Στο Παρίσι πας με το ερωτικό. Εγώ ξέρω γιατί καταρχάς είχε γενέθλια την Κυριακή που μας πέρασε. Παρθενάκι, είχε γενέθλια. Πολύ χρόνια πολλά. Και πήγε να το γιορτάσει στο Παρίσι με ωραία παρέα. Μέχρι εκεί μπορώ να πω. Ωραία παρέα είναι και οι φίλες της.
Δεν μας λες κάτι. Όχι τόσο ωραία παρέα. Μια πιο μικρή ωραία παρέα. Να σκάσω ένα μπομπέτο ακόμα. Όχι. Αν το σκάσω ή όχι. Τι θα φτανιστείς τώρα, θα πεις το είδηση. Και κάνω παράλληλα περμανάν. Και φεύγω έτσι. Να σκάσω. Για πες. Σε μαγαζί που πήγα εγώ να στο Παρίσι. Πάω. Σπάνιο πράγμα για μένα. Ναι. Την πέτυχα. Με ωραία παρέα. Τι σου είπε για το τένις. Τι χρώμα μαλλιά έχει η ωραία παρέα που την πέτυχες. Τα μαλλιά της παρέας. Ναι. Τα μαλλιά της παρέας ήταν καστανά. Καστανά είναι όντως τα μαλλιά της παρέας. Για την ίδια παρέα μιλάμε. Μόνοι μας περνάμε. Μπορεί καλά. Να έχουμε και ευχάριστα γεγονότα σε λίγο καιρό. Εγγύος. Να μου το θυμηθείτε. Παιδί. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Oh. Σταθείτε τώρα, παιδιά. Ναι. Γιατί έχουμε νέα επεισόδια στο επεισόδιο. Ειρήνη Καζαριάν. Αχ, παιδιά, αλήθεια αυτό το πράγμα μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Η οποία Ειρήνη Καζαριάν, με όλο αυτό που έγινε, με την παράσταση, με τον Ήψεν και όλα αυτά, ναι. Απάντησε. Αποκλείεται. Απάντησε. Ναι. Για να δούμε. Κι αν υπόθηκαν τόσα για μένα, νιώθω περήφανη που δεν έπεσα στην παγίδα να εμπλακώ στον τηλεοπτικό παραλογισμό και να αποδείξω τι είμαι ή τι δεν είμαι. Σωστά. Και δεν βγήκα σε κανένα κανάλι και δεν επεδίωξα καμία διαμάχη. Γιατί πιστεύω στην καλοσύνη, την υπομονή και τη σκληρή δουλειά καθ' αυτή. Δεν έχει άλλο. Έχει και ένα άλλο μεγαλύτερο που λέει ότι γενικότερα αυτό που το διάβασα, γιατί ήταν μεγάλο το κείμενό της, είναι ότι φταίμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Καταρχάς μας τη λέει γιατί προσπεράσαμε τους άλλους ηθοποιούς και πήγαμε κατευθείαν σε αυτή προσβάλλοντας τις άλλες ηθοποιούς από την παράσταση. Και επίσης θεωρεί ότι όλο αυτό γίνεται γιατί είναι γυναίκα και αν ήταν κάποιος άντρας στη θέση της, δεν θα σχολιάζαμε τόσο πολύ το γεγονός ότι έκανε άλλη δουλειά και τώρα είναι ηθοποιός. Αυτό έτσι ένα μικρό. Σα σούμα. Ναι. Εγώ να πω κάτι. Θεωρώ ότι όντως υπήρξε μία παρεξήγηση για ποιο λόγο έγινε το ότι επαναλάμβανε τα λόγια του δημοσιογράφου. Ότι πέρασε ο σκηνοθέτης, της είπε κάνω μαύρο καθρέφτη κτλ. Όμως και η αντιμετώπιση από εκεί και μετά της ίδιας δεν νομίζω ότι είναι ιδανική. Συμφωνώ ότι έγινε παρεξήγηση γιατί πολλοί είπαν ήταν ηρωνία, ενώ της είπε να εδώ όπως βλέπουμε ο σκηνοθέτης επανέλαβε αυτά που λένε κάνε μαύρο καθρέφτη. Από εκεί και πέρα όμως. Η αντιμετώπιση δεν νομίζω ότι ήταν. Ελπίζω όντως να μην δίνει απάντηση και να είναι πολύ συγκεντρωμένη σε αυτή τη στιγμή σε αυτό που κάνει και να διαβάζει και να μελετάει ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί. Αλλά αυτό που λέει και καλά ότι αν ήταν άντρας και το πηγαίνει εκεί πέρα στη διάκριση, νομίζω είναι πολύ άστοχο. Άστοχο και ατυχές. Γιατί πας να θυματοποιηθείς και να το ρίξει και καλά ότι αυτή τη στιγμή σε κατηγορεί επειδή είσαι γυναίκα. Δεν έχει να κάνει. Και άντρας να το έλεγε, το ίδιο θα έχει. Τώρα το έχουμε το παράδειγμα. Ναι. Ο Γιάννης Παλιάρας. Το ίδιο, ναι. Τώρα δεν δέχεται. Και εγώ δεν έχω καταλάβει το λόγο. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι. Νομίζω ότι και εγώ πρέπει να έχω ακούσει τα σχόλια να δοκιμάζονται στο θέατρο. Είναι τα σούπερ ταλαντούχα. Αποκλείεται. Από μόνη μας, στη δική μας εκπομπή. Ναι, γι' αυτό πήρα εκπομπή, για να το λέω μόνη. Θέλω να πω ότι ο καθένας δέχεται κριτική. Μακάρι η σκληρή δουλειά πάντα κλείνει τα στόματα όλη τη κακή κριτική και των άκρων σχολείων. Δεν θα έχει κακά ξεμπερδέματα η Ειρήνη Καζαριάν, αν το συνεχίσει το ποίημα έτσι, γιατί θεωρώ ότι εγώ μάλλον, ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο ήρεμη απέναντι σε όλα τα πράγματα. Γιατί αυτή η δουλειά που αποφάσισε να ακολουθήσει, έχει είτε πολύ. Του modeling είτε τη υποκριτική, έχει φοβερή έκθεση και φοβερή κριτική. Αν κάθε φορά που γίνεται μια κριτική να απαντάει με αυτόν τον τρόπο ναι. και να διαστρεβλώνει και λίγο τα πράγματα, γιατί κανένα δεν είπε ότι επειδή είναι γυναίκα είναι και ατάλλαντη. Όχι, δεν συνδέονται αυτά τα δύο. Είναι δικό της συμπέρασμα. Είναι δικό της, αλλά θα πρέπει γενικότερα να έχει πιο χαμηλά τον πύχη. Ωραία. Θα μας αποφορτίσουμε κουιζάκι. Μπράβο. Ωραία. Και θα μας αποφορτίσει και η ίδια με το να παίξει καλά και να σωστό το δούμε αυτό, για να ναι. κλείσουμε τα στόματά μας. Για να δούμε ξανά τη φωτογραφία. Να! Ηθοποιός, μεγάλη ηθοποιός και δεν μιλάω στην ηλικία γιατί είναι δεκαετία του 70. Θα θέλει κολάρο η γυναίκα. Πριν είμαστε δεκαετία του 80. 70 είπα. Σίγουρα. Χθες ήταν το 80. Μην μπερδεύεσαι, σημαίνει το 70. Ναι, του 70 είπε. Λοιπόν, είναι παντρεμένοι. Είναι σε σχέση, δεν ξέρω αν έχουν παντρευτεί επίσημα. Είναι πάντως σε σχέση. Οπότε... Μ' αρέσει το παντρευτεί επίσημα. Α, το τρελαίνεις. Αν το έχουν επισημοποιήσει. Εγώ είμαι πολύ κοντά. Έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες τηλεοπτικές. Είναι θεατρική. Φουλ. Τα έχει σαρώσει όλα. Τα έχει σαρώσει. Και φαντασίωση. Δηλαδή, τη βλέπουμε σε σειριάλ. Και φαντασίωση πολλών ανδρών. Οπ! Παπάκι, μεσημέρι, κάτω παύλα, γιες, καλή μου σπιούνι, καρφώστε εδώ, μεσημεριώτες. Οι άντρες το βρήκανε νομίζω ήδη. Οι άντρες σίγουρα το βρήκανε και πείτε μας ποια είναι το κορίτσι εδώ που έχει πάρει την πόζα αυγενικό. Και παράλληλα τρέχει και ο μεγάλος διαγωνισμός για το αυτοκίνητο, για το Opel Corsa, επαιτειακή έκδοση 120 Edition, που αυτό το αυτοκίνητο το πάρετε και θα το κερδίσετε εφόσον, αν και εφόσον,
πάρετε στο 14999 από σταθερό κινητό και αφήσετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, ή άμα στείλετε μήνυμα SMS, open SMS και no ονοματεπώνυμο στο 14999. Φυσικά, παράλληλα τρέχουν και τα 1000 ευρώ από την Biocarpet, και μπείτε στο biocarpet.gr. Αξίζει τον κόπο, διότι τώρα που αρχίζει και ψυχραίνει, θα χρειαστούμε τα χαλάκια μας. Να πούμε ότι τα 1000 ευρώ της Biocarpet κληρώνουν αύριο, Πέμπτη. Οπότε, open και νόμο ματεπώνυμο στο 14999. Πυροβολήστε. Και να σας πούμε ότι ερχόμενοι από το διαφημιστικό διάλειμμα θα ανοίξουμε κάτι που σε sequel μπορεί να αγγίξει και τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Αφορά στο Γιάννη Σπαλιάρα. Ποιος απάντησε, τι απάντησε, πότε απάντησε. Έχουμε και την τελευταία του απάντηση, πριν από ένα λεπτό. Καλά τα χαρούμενα τραγούδια, καλά οι χαρές και τα γλέντια και όλα ωραία. Και τα πανηγύρια. Αλλά, και τα πανηγύρια. Αλλά τα πανηγύρια έχουν αρχίσει. Καλά κρατούν. Για τα καλά. Θέλω να σας πω κάτι. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη ανταμία στο Γιάννη του Σπαλιάρα, σαν άνθρωπος, ως άνθρωπος και ως επιστήμον. Έχει γίνει ένα τουρλουμπούκιους που δεν κατάλαβα πώς ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε. Τι ακριβώς έχει συμβεί, έχετε πάρει εσείς τα χαμπάρια? Έχουμε, έχουμε πάρει τα χαμπάρια και τα έχουμε κάνει και βίντεο τα χαμπάρια μας. Άντε, τι χαμπάρια. Και τώρα θα σας πάω στο απόλυτο θηλυκό, στην Ιταλίδα καλονή Μόνικα Μπελούτσι. Η 54χρονη sexy femme fatale βρέθηκε στην επίδειξη μόδας του Dolce Gabbana στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας του Μιλάνο και μαγνήτησε τα βλέμματα με την εμφάνισή της. Η Μπελούτσι εμφανίστηκε ανανεωμένη με μια μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της. Το έκοψε σε κοντό καρέ και ανανέωσε το στυλ της, ενώ επέλεξε ένα λευκό κοστούμι που είχε ανοιχτό και από μέσα ένα μαύρο διάφανο πουκάμισο που έδαινε με φιόγκο στο λαιμό. Η Έλενα Ακρίτα δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη την περίπτωση της Ελένης Αντωνιάδου, η οποία καλλιέργησε την ιδέα τα προηγούμενα χρόνια ότι δουλεύει για την NASA. Η Ελένη Αντωνιάδου, χωρίς να έχει τα προσόντα αλλά και λόγο, όπως αποκαλύπτεται εκ του αποτελέσματος, απόλαυσε τα 5 και παραπάνω λεπτά δημοσιότητα, στηρίζοντας την παρανόηση που είχε δημιουργηθεί ότι εργάζεται για την NASA χωρίς μα ποτέ να το διαψεύσει. Η περίπτωσή της, η οποία απασχόλησε και ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως την Telegraph και το BBC, που παραδέχτηκαν ότι την πάτησαν με την Ελληνίδα Αντωνιάδου, φυσικά δεν θα μπορούσε να διαφύγει της πένας της Έλληνας Ακρίτα, η οποία την περιέλαβε και την έκανε κομματάκια. Μεταξύ άλλων, ανέφερε στο κείμενό της: «Το συλλαμβάνεις αυτό? Το συλλαμβάνεις σε όλο του το μεγαλείο? Εκπαιδεύει αστροναύτες τώρα αυτή. Πάει στον αστροναύτη και του λέει το και το, αγορίνα μου. Έτσι θα μπει στο διαστημόπλαιο, έτσι θα βγεις και αν τα βρεις σκούρα, ρούφα την αναπνοή σου μέχρι να σκάσεις. Διότι σου λέει και η NASA, δεν μπορούμε να τους στέλνουμε έτσι άντε-άντε στο διάστημα. Εδώ χρειάζεται προετοιμασία σοβαρή, επιστημονική και ζουμπουρλούδικη. Αχ, πέστηνε λίγο μια που φωτογραφήθηκε στην είσοδο με κράνος αστροναύτη. Αυτή θα βάλουμε να μας διδάξει. Μπορεί το βιογραφικό της να είναι ίδιο με τον Νικολάκη της Κυραβιβής απέναντι, αλλά για να κάνουν αυτή Μπάρμπι και όχι τον Νικολάκη, κάπου το βασίζουν, δεν μπορεί. Μπάρμπι δεν γίνεται όποιος και όποιος. Της κάνανε και ίντερβιου. Από πού κουμπώνει το σκάφανδρο, κοπελιά? Με φερμουάρ στον τραπέ της πλάτης. Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε. Ακομπλεξάριστη και δυναμική, η Ρούλα Ρέβη δεν φοβάται να μοιραστεί με τους θαυμαστές της μυστικά ομορφιάς της. Η καταξιωμένη φωτογράφος ανέβασε μια φωτογραφία της στο Instagram και αποκάλυψε ότι έκανε μεσοθεραπεία. Μάλιστα, το πρόσωπό της δείχνει απίστευτα νεανικό και σφριγγυλό με ομοιόμορφο χρώμα. Ο Γιάννης Παλιάρας ενοχλήθηκε πολύ από τα σχόλια που έγιναν για τη συμμετοχή του σε σύριαλ του Netflix και ξέσπασε μπροστά στις κάμερες. Ο Γιώργος Λιάγκας και ο Δημήτρης Παπανώτας πληρώνουν την ύφη, καθώς ο Γιάννης Παλιάρας πέταξε βέλη όλο δηλητήριο κατά των δύο δημοσιογράφων. Στην εκπομπή του κυρίου Λιάγκα με τον κύριο Παπανώτα, ότι λίγο έτσι είπανε, μίλησαν λίγο περίεργα για αυτά που είπα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, δεν ξέρω, γιατί νόμισαν ότι αναφέρθηκα σε αυτούς. Δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που να νομίζει ότι ο Δημήτρης Παπανώτας και ο Γιώργος Λιάγκας ότι πληρώνονται και ζουν κράζοντας και προσβάλλοντας και μειώνοντας ανθρώπους. Μιλάμε για τον κορυφαίο Έλληνα δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Παπανώτα, και τον Γιώργο Λιάγκα, που παρότι ξεκίνησε από τις ειδήσεις,
έκανε άλματα εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και κατάφερε να αγγίξει το επίπεδο του Δημήτρη Παπανώτα, με αποτέλεσμα να τους απολαμβάνουμε και τους δύο μαζί σε μια εκπομπή. Θα κλείσω το υπερθέαμα βίντεό μου με GNTM φυσικά. Η πρώην διαγωνιζόμενη του reality μόδας, Μικαέλα Φωτιάδη, μίλησε στην εκπομπή Happy Day και στόλισε κυριολεκτικά την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Δείτε. Η Ηλιάνα έχει πάρει τα πάνω της, αλλά λίγο πιστεύω σε υπερβολικό βαθμό. Πέρυσι. Έχει λίγο... το έχει παρακάνει. Βασικά, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη, εγώ προτείνω να ακούσουμε και την απάντηση του Δημήτρη Παπανώτα και μετά, κυρίες και κύριοι, έχουμε και την δεύτερη απάντηση του Γιάννη Παλιάρα στο Δημήτρη Παπανώτα για την απάντηση που μόλις τώρα θα δείτε. Σεζόν θα βγάλουμε. Από πού να το πιάσω το πείμα που έγραψε και απήγγειλε ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Παλιάρας με το που πάτησε το πόδι του στο Ελευθέριος Βενιζέλος, προερχόμενος αν δεν απατώμε από το Ελ Πάσο. Έμαθε τι είπαμε, του είπαν. Οι 5.000 κατακτήσεις, φαντάζομαι, και κάτι παρατρεχάμενοι managers με IQ ραδικιού. Αυτά δηλαδή που περιέγραψα στην τελευταία μου συνέντευξη στο You. Αποδίδοντας μάλιστα τους πρέποντες χαρακτηρισμούς σε αυτά τα φαινόμενα. Δεν έχει χρόνο ο Γιάννης να δει τι είπαμε. Σπέβδει να απαντήσει σε κάτι που ο ίδιος ομολογεί ότι δεν είδε. Φαντάζομαι πέρασε ώρες στο αεροπλάνο πάνω από τον Ατλαντικό, γράφοντας και ξαναγράφοντας και αποστηθίζοντας μια σύντομη έξυπνη απάντηση. Μου προκαλεί ειλικρινά γέλιο να με ειρωνεύεται ένας άνθρωπος που στα 50 πλάς δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι δουλειά κάνει. Που οι δηλώσεις του είναι σαφώς επηρεασμένες από τα χτυπήματα στο κεφάλι στο Μεξικό. Χτυπούσε, λέει, ο ίδιος σε σκάλες, φωτιστικά. Μάλλον παρακουνήθηκε ο εγκέφαλος. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι ξέχασε πως και ο κορυφαίος δημοσιογράφος, όπως με χαρακτηρίζει, και τον ευχαριστώ για την υπερβολική κολακία, ξεκίνησε επίσης από τις ειδήσεις. Μαζί μάλιστα με τον Γιώργο Λιάγκα. Στο ίδιο δελτίο. Στον ίδιο σταθμό. Ξέχασε επίσης από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα στα πολύφωτα προφανώς ότι η καριέρα του ξεκίνησε και στηρίχτηκε αποκλειστικά στις αναφορές τέτοιων κατάπτυστων δημοσιογράφων σε τέτοιες κατάπτυστες εκπομπές. Και τα μεροκαματάκια που βγάζει ως περιφερόμενος Μαϊντανός δεν θα υπήρχαν αν κάποιοι τέτοιοι επίπεδου δημοσιογράφοι που πληρώνονται και ζουν κράζοντας άλλους ανθρώπους δεν ασχολούνταν λίγο μαζί του. Πόσο πραγματικά θλιβερό το μεγαλύτερο σου επίτευγμα να είναι οι 5.000 και πλέον κατακτήσεις. Και πόσο λυπηρό να μην έχει κανείς οριμάσει στα 50 και. Δεν θα οριμάσει ποτέ. Πόσο πραγματικά κρίμα που δεν έχω γάτα να τη βάλω να κλάψει. Ούτε καραμπογιά να τα βάψω όλα μαύρα με τη συμπεριφορά που με βρήκε. Να μου μιλήσει για επίπεδο ο Γιάννης. Το είδαμε κι αυτό. Έχει σκύλο, υπέροχο, τον Μπέαρ. Πριν όμως πείτε τη γνώμη σας για όλα αυτά που έχουμε δει, έχουμε και την τελευταία απάντηση του Γιάννη Παλιάρα σε σχέση με το κείμενο που τώρα μόλις ακούσατε. Θα το διαβάσω, παιδιά, γιατί είχα να πω και τίποτα. Όσο εύστοχα ο κορυφαίος δημοσιογράφος προσδιόρισε την ηλικία μου, είμαι 44 και όχι 50 πλάς, άλλο τόσο εύστοχα ήταν και όλα τα υπόλοιπα που έγραψε. Η επιτομή της αξιοπιστίας. Καλή σεζόν. Εμείς ευχαριστούμε, Γιάννη. Εμείς, παιδιά, ευχαριστούμε Δημήτρη και Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη στιγμή που μας χαρίσατε στην ελληνική τηλεόραση. Βεβαίως και τα κρατήσει. Νομίζω είναι αυτό που λέμε: έχουν πάρει φόρα όλοι στην τηλεόραση και οι τσακωμοί δίνουν και παίρνουν. Παιδιά, τι έχει συμβεί. Λες και πήγε κάποιος στο Λυκαβητό, έριξε τη. Πώς το λένε, Καυγαδίνη, και λέει: ορμάτε τώρα και μαλώστε όλοι ο ένας με τον άλλο. Εγώ από αυτά που έχω ακούσει γενικότερα, και αν μπορώ να τα κάνω ένα μέσα στο μυαλό μου, μια σούμα, καταρχάς θεωρώ ότι μπορεί ο Δημήτρης όντως να μην του άρεσε η κριτική που του έκανε ο Γιάννης Παλιάρας σε σχέση με την δημοσιογραφική του οντότητα. Όμως δεν είναι αντεπιχείρημα η ηλικία του και 50 πλάς και δεν έχει κάνει καμιά δουλειά. Θεωρώ και οι δύο άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει μια πορεία ο καθένας στον χώρο του. Και το έχω ξαναπεί. Δεν χρειάζεται να μιλάμε υποτιμητικά. Ο ένας για τη δουλειά και του άλλου. Και σίγουρα για να υπάρχουν στον χώρο τόσα χρόνια και οι δύο κάνουν κάτι καλά. Κάτι προφανώς. Αλλά ποιος το ξεκίνησε όλο αυτό. Δηλαδή, πραγματικά ξυπνάς ένα πρωί και λες: τώρα θα βρεις τον Παπανό, τώρα θα βρεις τον Παύλο, τώρα θα βρεις τον. Πρέπει να έχει συμβεί κάτι που δεν ξέρουμε τώρα εμείς. Κατάλαβες. Παιδιά, θέλουμε αύριο να βρούμε την αρχή του κακού. Βεβαίως. Και την παράξενη αλήθεια μαζί. Φεύγω γιατί η αρχή του κακού ξεκινάει από το κακό το make-up. Γιατί δεν τα θες τα φίλτρα. Συμφωνείς? Η αρχή του κακού ξεκινάει από το κακό το make-up. Καλώς το κορίτσι μου. Έλα, θετική ενέργεια. Εμείς δεν θα μαλώσουμε που είναι μόδα. Όχι, δεν μαλώνουμε ποτέ εμείς. Για να τα αρπάξω. Αυτά, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ ένα έχω να πω, κορίτσια μου και αγόρια. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι πρέπει να ηρεμήσουν οι τόνοι. Και πώς θα ηρεμήσουν οι τόνοι, διότι όταν κοιτάζεις τον καθρέφτη και βλέπεις κάτι δυσχρωμίες, βλέπεις κάτι πανάδες, έχεις γυρίσει από το καλοκαιράκι και καταλαβαίνετε, ο ήλιος με τη φωτογύρανση έχει κάνει
κάνει τα δικά του θαύματα. Έχετε λοιπόν αυτό το υπέροχο make-up κάλυψης, Well Form Cover, το οποίο σας απαλλάσσει στη στιγμή, ακούστε τώρα, και από τις δυσχρωμίες, και από τις πανάδες, και από τα σημάδια της γλεύκης, και από τις γεροντικές κοιλίδες, και από τις ρητίδες. Γιατί εμείς τι θέλουμε, να είμαστε όμορφες, να είμαστε λαμπερές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σαφέστατα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν σας έχω ένα προϊόν επαναστατικό, καταπληκτικό, καλυπτικό, σε οποιοδήποτε χρώμα επιλέξετε, ανάλογα δηλαδή με το χρώμα που έχει το πρόσωπό σας, έτσι είστε πολύ λευκοί, έχουμε 4 λοιπόν χρωματισμούς. Cover λοιπόν, ένα καταπληκτικό Well Form Cover για οποιοδήποτε πρόσωπο, για, ακόμα και για το σώμα σας πρέπει αυτό να σας ήθελα πω. Να πω, από την κορφή μέχρι από τα νύχια. Από την κορφή μέχρι τα νύχια. Πρέπει να σας πω ότι με το που το βάζετε, καταρχήν είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, είναι αδιάβροχο πρέπει να σας πω, ότι αμέσως από την πρώτη στιγμή με το που θα το βάλετε, θα δείτε ότι είναι τόσο βελούδινο, ότι έχει μια καταπληκτική υφή, καλύπτει στη στιγμή. Επίσης πρέπει να σας πω ότι τώρα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο, γιατί αυτή η ευκαιρία δεν θα είναι για πολύ, είναι για το πολύ τα επόμενα 10 λεπτά. Γιατί εσείς αξίζετε να πάρετε τηλέφωνο στο 18338, γιατί σας περιμένει. Ακούστε τώρα, δώρα που έχουμε, μόνο για σας, μόνο για σας. Μαζί λοιπόν, όταν πάρετε αυτό το υπέροχο Well Form Cover, το οποίο είναι καλυπτικό make-up για το πρόσωπο αλλά και για το σώμα σας, θα πάρετε λοιπόν αυτό το υπέροχο δώρο, πρόσεξε, δεν σταματάμε εδώ. Ένα δώρο λοιπόν, το οποίο make-up για το πρόσωπο, συγκεκριμένα για το πρόσωπο, αλλά συνεχίζουμε, τα δώρα συνεχίζονται, διότι έχω και μολύβι φρυδιών για τα φρυδάκια σας. Στο ίδιο πακέτο αυτό. Στο ίδιο πακέτο, με την ίδια τιμή, 18338, εσείς εκεί θα τηλεφωνήσετε τώρα. 18338, το δώρο λοιπόν είναι το μολύβι των φρυδιών, ανάλογα βέβαια τι χρώμα έχει το φρύδι σας, σε 2 χρωματισμούς. Και επίσης έχουμε και 4 υπέροχες κρέμες. Κρέμες, ακούστε τώρα, για εδώ, επανόρθωση λοιπόν, για τη ρητίδα, για το πόδι λοιπόν της χήνας, κάτω από τα μάτια. Μια καταπληκτική κρέμα που εδώ ακριβώς την ρινοπαριακή. Αυτά. Επίσης στο μέτωπο, 4 κρέμες στο λαιμό έρχονται λοιπόν να δώσουν λύση άμεσα, γρήγορα και οικονομικά και με την απόλυτη αξιοπιστία. Εσείς φίλες μου, τι έχετε να κάνετε, μόνο ένα τηλεφώνημα. 18338, γιατί το Well Form Cover είναι εδώ να δώσει τη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε. 18338, γιατί δεν θέλουμε δυσχρωμίες, δεν θέλουμε πανάδες, δεν θέλουμε ρητίδες. Θέλουμε να είμαστε όμορφες, λαμπερές, συνεχόμενα. Γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε να διατηρήσουμε το καλοκαιράκι. Βεβαίως. Και το χειμώνα. Θέλουμε να φοράμε αυτά τα υπέροχα ρούχα μας. Ξέρετε, μπορεί πραγματικά, θέλουμε τώρα, ειδικά το χειμώνα είδα, ότι το μην είναι πάλι στη μόδα. Και πάλι και στη μόδα. Καλτσόν, με και κοντό καλτσάκι. Καλτσόν, βέβαια. Λοιπόν, άρα κορίτσια μου, αν έχετε κάποιες δυσχρωμίες στα ποδαράκια, τι θα μου βάλετε? Εδώ, το make-up. Well Form Cover. Εδώ, θα καταλάβετε λοιπόν, επίσης εδώ στα χέρια σας έχετε κάποιες πανάδες από το καλοκαιράκι. Έχετε κάποια προβλήματα, δυσχρωμίες ή γεροντικές κοιλίδες? Όχι, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, γιατί εδώ το Well Form Cover θα δώσει τη λύση άμεσα, γρήγορα και οικονομικά. Είναι αδιάβροχο. Βέβαια, αδιάβροχο. Σε έκοψα πάνω και το τηλέφωνο. Επίσης, πρέπει να σου πω 18338, τι άλλο έχουμε εμείς όταν βάζουμε τέτοια προϊόντα? Αρχίζουμε λοιπόν, φοβόμαστε ότι τα ρούχα μας θα αφήσουν τα σημάδια. Ότι θα βγούμε δηλαδή και θα βγάλουμε τα ρούχα μας το βράδυ και θα είναι χάλια. Όχι, φίλες μου, δεν φεύγει με τίποτα. Μόνο φυσικά όταν θέλετε εσείς να κάνετε μπάνιο, που εκεί θα φύγει κατά κανονικά όλο το προϊόν. Τώρα λοιπόν, με ένα τηλεφώνημα στο 18338, έχετε τη δυνατότητα να πάρετε αυτό το καταπληκτικό make-up κάλυψης, Well Form Cover. Αυτό λοιπόν είναι το προϊόν, αυτό είναι το θαυματουργό προϊόν σε μια σούπερ μοναδική τιμή. Αρκεί τώρα να πάρετε τηλέφωνο για να αξιοποιήσετε αυτή τη μοναδική προσφορά, τη μοναδική ευκαιρία, γιατί θα σας έχουμε και υπέροχα δώρα. Δώρα λοιπόν θα πάρετε και το make-up λοιπόν κάλυψης για το πρόσωπο, αλλά και αυτά τα καταπληκτικά δώρα, αυτό το υπέροχο μολύβι, το οποίο πρέπει να σας πω το έχω μόνιμα στην τσάντα μου. Δεν φεύγει, γιατί κοιτάξτε πόσο. Α, είναι μηχανικό. Είναι μηχανικό, βεβαίως. Κάνεις λοιπόν τα φρυδάκια σου, έχεις από πίσω εδώ πέρα και το σφουγγί και βέβαια, το βουτσάκι. Πολύ βασικό, να κάνεις πάρα το σχήμα. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, και επίσης έχεις και αυτές τις 4 κρέμες που έρχονται να ενυδατώσουν, να συσφίξουν την επιδερμίδα μας, να μας δώσουν το μέγιστο αποτέλεσμα. Διότι θα βάλετε λοιπόν αυτές τις υπέροχες κρέμες και μετά λοιπόν αυτές τις υπέροχες κρέμες που θα έχετε ήδη σβήσει τις ρητίδες, εδώ λοιπόν και θα έχετε δώσει την ενυδάτωση στο πρόσωπο, θα μου βάλετε αυτό το υπέροχο make-up και στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα.
παντού. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, τώρα εσείς πάνε στο που θα γίνετε νυφούλες και ετοιμάζεστε για τη μεγαλύτερη μέρα της ζωής σας. Για την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής σας, θα φορέσετε λοιπόν αυτό το υπέροχο νυφικό και θέλετε να φαίνεστε λαμπεροί, να είστε πανέμορφοι. Να λοιπόν που έχετε αυτό το υπέροχο προϊόν, το Velfarm Cover, να δώσει και να κάνει τη διαφορά και να δώσει ό,τι καλύτερο στην ομορφιά σας. Λοιπόν, τηλέφωνο πριν πάμε σε διαφημίσεις για να ξέρουν τα κορίτσια μας πού βρίσκουν όλο αυτό το πακέτο. Τώρα λοιπόν, στο 18338, το τηλέφωνο της σούπερ μοναδικής προσφοράς για όλη την Ελλάδα, μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί τώρα σας περιμένει αυτό το υπέροχο μοναδικό προϊόν, make-up κάλυψης, για να σβήσετε και τις ρητίδες και τις δυσχρωμίες και τις πανάδες και τα σημάδια από τη λεύκη και φυσικά να απαλύνετε τις ρητίδες. Γιατί τα δώρα μας είναι καταπληκτικά και κάνουν αυτά, είναι στοχευμένα. Έρχεται λοιπόν αυτές οι υπέροχες 4 κρέμες για την περιοχή κάτω από τα μάτια, για την περιοχή γύρω από το στόμα, για το λαιμό, για το μέτωπο. Παντού λοιπόν 4 υπέροχες κρέμες, φόρμουλα ομορφιάς και το μολύβι φρυδιών μόνο για σας. Και τώρα με ένα τηλεφώνημα 18338. Φωτεινούλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε λίγαν συντόμως. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί δεν τελειώσαμε στο μεσημεριές. Φύγαμε. Επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε να μιλάμε για ομορφιά και συγκεκριμένα για ομορφιά στο πρόσωπο, γιατί το πρόσωπο είναι το βασικό πράγμα που βλέπει κάποιος απέναντί μας. Άμα δεν είναι και αυτό όμορφο, θα γίνει, κύριε Τανέ μου. Ο καθρέφτης που χτίζει την αυτοπεποίθηση ανδρών και γυναικών. Ωραία τα λέτε. Πραγματικότητα. Τα κάνετε και ωραία. 55 συναπτά έτη, αλλά αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα είναι καινοτόμο και πρωτοφανέ στα χρονικά της κοσμετολογίας. Διαβάζω BioNutriLift, σωστά, φυσική επαναφορά χαρακτηριστικών του προσώπου. Και το bio στην αρχή σαν πρόθεμα και το φυσικό της διαδικασίας είναι πραγματικό. Μιλάμε για 54 διαφορετικά συστατικά, εκ των οποίων τα 53 μεταβολίζονται από τον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα για να προλάβω τις κυρίες ή τους κυρίους που μας βλέπουν, δεν βάζουμε τίποτα ξένο που μπορεί να αποπεμφθεί σαν μόσχευμα ή να αντιδράσει αρνητικά ο οργανισμός. Το ένα, το τελευταίο όμως, είναι η αλουρονικό 3,5% μοριακού βάρους. Τι που σημαίνει αυτό, ότι δεν φεύγει σε 6, σε 12, σε 18 και σε 24 μήνες που φεύγει ένα απλό υαλουρονικό. Σκεφτείτε ότι όλες οι κυρίες πάνε να γεμίσουν κάτι, ουσιαστικά να κουκουλώσουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί για λίγους μήνες. Εδώ εισάγουμε μια νέα διαδικασία με μορφή κάνουλας με ένα σημείο εισόδου. Ναι. Και δημιουργούμε μια επούλωση στο συνειδητικό ιστό τέτοια που μπορεί να διατηρήσει για χρόνια το ίδιο πρόσωπο. Α, καινούριο είναι αυτό. Καινούριο, δηλαδή, εγκεκριμένο από την FDA των Αμερικάνων, με CE approval από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πιο σημαντικό, προσαρμοζόμαστε σε κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, καλύπτοντας τις δικές του αντικειμενικές ανάγκες. Ναι, γιατί κάθε πρόσωπο έχει τη δική του ανάγκη και κάθε άνθρωπος που έρχεται έχει... Σωστά. Άλλα πράγματα και όχι μόνο καλύψει. Το φαίνεστε. Εμείς εδώ μπορούμε να διαγνώσουμε το εύρος και το πάχος της ρητίδας, που σημαίνει ότι διαφοροποιούμε το μοριακό βάρος με βάση την ανάγκη που υπάρχει, όχι για να κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί για 1-2 μήνες, ναι, αλλά για να δημιουργήσουμε μια τέτοια διαδικασία, ώστε ο οργανισμός εκ βάθρων να ικανοποιήσει τα δικά του θέλω. Τι εννοώ με αυτό? Ότι κάνουμε μια βιοδιέγερση ουσιαστικά στα κύτταρα του οργανισμού. Ό,τι κολαγόνο και ελαστίνη έχουν ενταφιασμένο στο πατάρι, αν θέλετε, της επιδερμίδας, να το ανελκύσουμε εκ νέου στο ρετυρέ της επιδερμίδας. Αυτή η συνεδρία πόσο διαρκεί? 40 λεπτά. Μόνο 40 λεπτά. 20 λεπτά η αναισθησία τοπική, δεν αισθάνεται απολύτως τίποτα. Συνεχίζει απρόσκοπτα τις δραστηριότητές του, τη δουλειά του, κανονικά την καθημερινότητα, χωρίς σημάδι, χωρίς χρόνο αποθεραπείας. Δηλαδή, αν πάει κάποιο στο γραφείο και πει πόσο πιο νέο φαίνεται, δεν χρειάζεται να πει κάτι, δεν φαίνεται ούτε πολύ εύστοχο. Και χωρίς να είναι κάτι παράτερο, κάτι παλιμπαιδίζουν, κάτι παραμορφωτικό, η ίδια βερσιόν, η ίδια έκδοση σε μια πολύ πιο γήινη, σε μια πολύ πιο θυμητή μορφή που να θυμίζει 5-10 χρόνια πριν. Από αυτά που μου λέτε, καταλαβαίνω ότι αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με την ηλικία, ούτε με το φύλλο. Δηλαδή, έχει να κάνει με την ποιότητα του δέρματος και τι ανάγκες έχει ξεχωριστά κάθε δέρμα. Υπάρχει 20χρονος και 20χρονος υπό το δέρμα είναι σαθρό εξαιτίας του γονιδιώματος, εξαιτίας του στρες, του τρόπου ζωής, του αλκοόλ, του καπνίσματος, από μετεφηβική ακμή, πολύ σωστά. Και υπάρχει κυρία των 60, πώς τα 60 της έμοιαζε 50, και ξαφνικά μέσω της φωτογύρανσης που λέγαμε και πριν, μπορεί σε ένα βράδυ να λεπτύνει τόσο το δέρμα. Ξέρετε τι λένε στο Hollywood? Όλα είναι τριγωνομετρία. Με το BioNutriLift εμείς προσπαθούμε να βρούμε ακριβώς τις ίσες αποστάσεις ανάμεσα στο κροταφικό ιστό, στο ζυγωματικό μας και στο μη της κάτω γνάθου. Ισορροπία, αρμονία στο δέρμα. Πολύ όμορφες γυναίκες έχουν δημιουργήσει ένα δέρμα που λες πού είναι τα χαρακτηριστικά της και αποκρύπτουν μέσω των ψεγαδιών ό,τι ωραίο έχουν. Άρα ουσιαστικά γίνεται πρώτα μία μελέτη πάνω στο πρόσωπο,
κάνουμε ένα σκάνινγκ ώστε να ξέρουμε ακριβώς την ποσόστοση σε κερατίνη, σε κολαγόνο, σε ελαστίνη, το πάχος της κερατίνης στιβάδας, αν το pH είναι αλκαλικό ή λιγότερο αλκαλικό, τι διαδρομή έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή και μετά ξέρουμε πώς θα απαντήσουμε με αντίμετρο όμως, αν μου επιτρέπετε, όχι για να εξισορροπήσουμε την κατάσταση, αλλά για να δημιουργήσουμε ένα υγιές πλαίσιο το οποίο θα το ευχαριστιέται χρόνια. Και αυτό φαντάζομαι γίνεται για να μην γίνεται και καμία παραμόρφωση. Δηλαδή, σωστά, έχουμε δει πολλά παραδείγματα, σωστά, κακά. Αν ξέρετε ποια είναι η διαδικασία εκεί, ότι πολλές φορές δεν ξέρει τι ζητάει κάποιος. Ναι. Στα ντόκτορ πρίνου γνωρίζουμε από την αρχή το πλαίσιο της προσέγγισης και τους λέμε ότι το μέγιστο που μπορείς να πάρεις είναι αυτή η εικόνα. Οπότε συνδράμει ο ασθενής, έχει απόλυτη επίγνωση του τι θα κάνουμε, με ποια μεθοδολογία θα το κάνουμε και το βιώσιμο της διαδικασίας. Εγώ στην κυρία που θα έρθει σήμερα δεν θα της πω να είμαστε έτοιμοι για τα Χριστούγεννα. Θα είναι έτοιμη για μεθαύριο να πάει την Πέμπτη στη δουλειά της, με σκοπό να είναι έτσι και σε ένα χρόνο και σε δύο χρόνια και σε τρία χρόνια. Είναι και μια καλή περίπτωση τώρα μετά το καλοκαίρι που όλοι έχουμε εκτεθεί στον αέρα, στον ήλιο, Φυστά, αρκετά. Και ενδεχομένως μας έχει κάνει και μια μικρή ζημιά και νομίζω λειτουργεί και αρθριστικά όλο, ναι, αυτό. Ναι, γιατί όλο το κυταρικό οξυγόνο έχει υποχωρήσει έναντι του διοξιδίου, του άνθρακα. Και ξέρετε τι είναι, να γίνει και ψυχολογικό μετά. Γιατί συμφιλιώνεσαι στον, ναι, καθρέφτη και λες: έτσι είμαι, ας το πάρω απόφαση. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν μικρές πινελιές όπως τον πιονούτρι που μπορεί, και ξαναεμένω σε αυτό, να διεγείρει όλα εκείνα τα κακώς κείμενα που απλά τρόφισαν. Υπάρχουν. Απλά πρέπει να τα ανηλικίσουμε εκ νέου στην επιφάνεια. Για να κλείσουμε, με μια ωραία προσφορά. Με χαρά μεγάλη. 2, 10, 80, 10.000 για όλη την Αθήνα, 2, 3, 10, 25, 62, 54 για τη Θεσσαλονίκη. Εντελώς δωρεάν Bionutri Lift για όλο το πρόσωπο με ένα απλό τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ για το χρόνο σας. Σίγουρος θα ξαναπούμε. Θα έρθω σε εσάς για να κλείσουμε έτσι ομαδικά. Πριν κλείσουμε και ρομαντικά, αλλά και να απαντήσουμε το quiz. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το βρήκα αμέσως αυτή τη φορά. Γιατί άσε που το βρήκες αμέσως. Είμαι υπερφάν της κοπέλας. Από το λακάκι βρήκες. Από το λακάκι και από όλο το κουκλάκι. Διότι είναι η Δήμητρα Ματσούκα. Ωραία, φίλε, ναι. Σκίζω τα πτυχία μου. Όπα, θα μας διαλύσει το στούντιο για τη Δήμητρα Ματσούκα. Θεά. Πολύ ωραία γυναίκα. Μα συντρόφευσε σήμερα από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα, έστω και με μια παλιά της φωτογραφία. Δεν έχει σημασία. Αύριο, σας υπενθυμίζουμε, το ξεκινάμε κανονικά στις 2. Σήμερα εκτάκτως. 2 o'clock. Ήρθαμε στις 3. Αύριο, λοιπόν, το μεσημέρι γέστη στις 2. Και αύριο, αναλυτικά. Ζάπινγκ. Με ιδιαίτερα διλήμματα. Βεβαίως. Κατινάζ τρομερό και φοβερό, γιατί από ό,τι βλέπετε οι καυγάδες καλά κρατούν. Quiz και όχι μόνο. Και ποίηματα. Στείλτε μας κάποια ονόματα που θα θέλετε να κάνουμε και εμείς ποίηματα μεσημερικά το Παύλα Γιες.